Να αλλάξουμε κλίμα και να περάσουμε σε δύο χρυσές επιτυχίες του ελληνικού αθλητισμού, στην ιστιοπλοεία και στην ενόργανη γυμναστική. Στο πιο ψηλό σκαλί του βάθρου, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ΦΙΝ της ιστιοπλοείας που έγινε στην Ισπανία, ανέβηκε ο Γιάννης Μητάκης. Το ίδιο συνέβη και με την Βάσο Μιλούση στο Challenge Cup της ενόργανης γυμναστικής στο Κόντμπου στη Γερμανία. Οι δύο χρυσοί πρωταγωνιστές μίλησαν στο Μέγκα για τις επιτυχίες τους και για τα σχέδιά τους εν ώψη των Ολυμπιακών Αγώνων του Λονδίνου. Ένα ακόμα χρυσό μετάλλιο για τη Βάσο Μιλούση στην ήδη πλούσια συλλογή της, ιδιαίτερης σημασίας μάλιστα, καθώς κατακτάται μόλις 4 μήνες πριν από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια της ενόργανης θριάμβευσε στο Challenge Cup του Κόντμπους και ανέβηκε στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου στη Δοκό, αποδεικνύοντας την εξαιρετική της φόρμα εν ώψη της μεγαλύτερης αθλητικής διοργάνωσης του πλανήτη. Ήμουν σε καλή κατάσταση. Αυτό ήθελα να δω, να δοκιμάσω το καινούριο μου πρόγραμμα. Βασικά δεν έκανα κάτι καινούργιο, έκανα αυτό που έκανα και στο Λονδίνο, είδαμε ότι πάει καλά. Είχε ανταγωνισμό αρκετά, γιατί ήταν είναι ένα από τα μεγαλύτερα Grand Prix. Στην Ολυμπιάδα του Λονδίνου το μόνο που θέλω είναι να μπω αρχικά στο τελικό, από εκεί πέρα βλέπουμε. Χάλκινο μετάλλιο στην ίδια διοργάνωση για τον Λευτέρη Πετρούνια στους Κρίκους, ενώ ο Βλάσης Μάρας, συνεχίζοντας την προετοιμασία του για τους Ολυμπιακούς του Λονδίνου, περιορίστηκε στην 6η θέση στο μονόζυγο.